Θα έλεγα ότι στο μεταμνημονιακό δίπολο, όπως είπε ο κύριος Κουρλέτης, το οποίο δεν ενθουσιάζει. Παρακαλώ, ακούγεστε. Το είδαμε στις συγκεντρώσεις. Έτσι, δεν ενθουσιάζει, εγκλωβίζει. Εγκλωβίζει στη λογική του μικρότερου κακού. Σε αυτές τις συνθήκες πόλωσης έγινε αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Έγινε σε τρεις κάλπες. Το εκλογικό αποτέλεσμα πρέπει να μετρηθεί και στις τρεις κάλπες. Και θεωρούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ένα θετικό βηματισμό. Αποτυπώνεται και στα exit poll, θα αποτυπωθεί και με το αποτέλεσμα. Συγκρίνοντας πάντα με τις ευρωεκλογές, σε σχέση με τις βουλευτικές είναι αισθητά μεγαλύτερη αυτή η άνοδος, αλλά και στους δήμους και στις περιφέρειες, που και εκεί η αναμέτρηση ήταν πολιτική, τουλάχιστον από τη δική μας μεριά, και θεωρούμε ότι θα αποτυπωθούν αυτά τα αποτελέσματα. Βλέποντας κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές είχε απώλειες, δεν θα ανέμενε μια πιο έντονη παρουσία του ΚΚΕ να εισπράξει περισσότερα πολιτικά κέρδη από αυτή την υπόθεση? Αυτό που θα εισπράξουμε θα φανεί στο τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι εισπράττουμε όχι με τη λογική την ταμιακή, την ψηφοθυρική. Εισπράττουμε πρώτον μια συνάντηση στα ψηφοδέλτιά μας με κόσμο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και που αυτή η συνάντηση θέλει και ένα χρόνο για να αποδώσει και θα αποδώσει. Ζητώστε. Νομίζω λοιπόν ότι το αποτέλεσμα θα αποτυπωθεί και από τις τρεις κάλπες. Μην βάλουμε και τις κοινότητες μέσα. Από τις τρεις κάλπες. Ήταν πολιτική μάχη που δώσαμε και στις τρεις κάλπες. Και φυσικά θεωρούμε ότι αυτή η αγωνιστική συνάντηση που αποτυπώθηκε στα ψηφοδέλτιά μας θα δώσει δυναμική και στη συνέχεια. Γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μπροστά μας είναι εκλογές. Άσχετα με το αν θα είναι σε ένα ή σε τέσσερους μήνες, και το πραγματικό διακύβευμα έκανε μια δοκιμή σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, και με τα πλαστά διλήμματα αλλά και με την ταύτιση των δύο στα ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Σε αυτό τον εγκλωβισμό θεωρούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε ένα βήμα να μπει σφήνα, και αυτό το βήμα μπορεί να δυναμώσει την κάλπη των βουλευτικών.